Ποιος πήρε το ρύζι, κάτω δεν βρέθηκε το ρύζι, Όχι, το ρύζι δεν ήταν κάτω, Γιάννη. Κάποιος το πήρε και μετά το έβαλε κάτω. Και το βάλαμε μετά κάτω. Και δεν μάθαμε καθόλου ότι κανένας από εσάς δεν σχόλιασε. Και εγώ είδα εσάς δύο, δεν ξέρω, σου πίσω. Εμένα είδες. Ναι, όταν γύρισα, όταν ήρθα και δεν υπήρχε ρύζι μου και λέω πού είναι το ρύζι. Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω ποιος από εσάς, ρωτάω. Πάντως είναι αυταγωγή σίγουρα. Δεν σκουλιάσαμε καν πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς να πω δηλαδή ότι έχω πάρει το ρύζι χωρίς να το έχω πάρει. Εγώ ρωτάω εσάς ποιος έχει πάρει ρύζι. Γιατί κάποιος από εσάς έχει πάρει ρύζι μου. Πριν από λίγη ώρα με φώναξε η Κατερίνα στην παραλία ότι θέλει να μιλήσουμε μαζί με την Ξένια και πήγαμε κοντά στο... με οδήγησαν κοντά στο Μιχάλη τον Μουρούτσο και στο Γιάννη τον Τζίλι. Αυτό που άκουσα από τα χείλη τους με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί κατηγόρησαν τους άντρες ότι χάθηκε μία κούπα ρύζι. Γιατί υπονοείς ότι το πήραμε εμείς, Κατερίνα? Εγώ δεν λέω ότι το πήρες εσύ, εγώ ρωτάω αν το συζητήσετε μεταξύ σας. Ξέρετε ότι κάποιος το έκανε. Πίσω που ήταν το ρύζι. Δεν ενδιαφέρει που είναι το ρύζι σου. Εμένα στη στιγμή που ήταν το ρύζι μου στη θέση μου, τι να κάνω, να πω εγώ ότι το πήρα εγώ ή άλλος? Εγώ όταν ξεκίνησε τη συζήτηση δεν είχα κανένα σκοπό να προσβάλλω κανένα και δεν έχω προσβάλει κανένα. Το τι άκουσε ο Στέλιος ή ο... Εντάξει, θα μιλήσουμε για το Στέλιο πιο πολύ, γιατί αυτός αντίδρασε πάρα πολύ περίεργα για μένα. Δεν πήγα να το προσβάλλω, δεν ήθελα να το προσβάλλω για κανένα λόγο. Ήθελα να λύσω μια απορία που είχα. Σας ορκίζομαι στα παιδιά μου που δεν το έχω κάνω, είναι ότι πιο ιερό έχω. Περιμένετε, όχι, γιατί με προσβάλλει αυτό. Εκεί πραγματικά αισθάνομαι ότι ξεπέρασα λίγο την ένταση της φωνής μου, λέγοντας ότι με προσβάλλει αυτό. Με προσβάλλει και όσο έλεγα με προσβάλλει, τόσο συνέχισαν να επιμένουν ότι ένας άντρας έχει δει κάτι. Ούτε δεν πίστεψαν καν στον όρκο μου, σε ό,τι πιο ιερό έχω στη ζωή μου, στα παιδιά μου. Δεν τους είπα στη ζωή μου, τους είπα στα παιδιά μου. Κάποιος από τους άντρες, κάποιος από τους άντρες, κάποιος από τους άντρες πήρε Ελένη με δύο λόγια. Κάποιος από τους άντρες πήρε το ρύζι. Εγώ σαν άντρας ξεκαθάρισα τη θέση μου. Εγώ ξεκαθάρισα τη θέση μου. Ελένη το πήρε. Προσβλήθηκα και Ελένη. Προσβλήθηκα και επειδή εμείς ήρθαμε για να συζητήσουμε. Και επειδή προσβλήθηκα, ορκίστηκα λοιπόν σε μια εμπλεκόμενη. Γιατί δεν ήρθαν οι υπόλοιποι? Άμα θεωρείς εμπλεκόμενους την Ελένη και τον Άσο. Δεν ξέρω, εμείς ήρθαμε, συζητήσαμε με εσάς. Ότι κάποιος άντρας, Ξένια μου, ότι κάποιος άντρας πήρε το ρύζι. Μα όμως αυτές τις θέσεις κάθονται άντρες. Και είμαι άντρας. Θέλω να θεωρήσω ότι είμαι κάτι άλλο. Είμαι άντρας. Τέλος πάντων, δεν πήρε κάποιος από εμάς το ρύζι, συζήτησε με τους υπόλοιπους. Οκ, δεν πάμε να συζητήσουμε με τους υπόλοιπους. Οκ, ωραία. Τόσο απλά. Και ζήτα και ένα συγγνώμη. Για το ότι χρησιμοποίησες κάποιους από τους άντρες. Γιατί εμείς είμαστε okay, κάποιοι. Συγγνώμη που χρησιμοποίησα κάποιους από τους άντρες. Και συγγνώμη αν σας πρόσβαλα με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη. Και με ανάγκασες να ορκιστώσω ότι πιο ιερό έχω στη ζωή μου. Ότι αν είναι δυνατόν εγώ ή οποιοδήποτε, αλλά ας μιλήσω ο καθένας για τον εαυτό του, εγώ πήρα από έναν συνάνθρωπό μου και από έναν παίχτη της ομάδος μου, όλος ο κόσμος μου, αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος.